Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Η χρονιά ξεκίνησε με προσδοκίες και αισιοδοξία και σε αυτή την πορεία οι ευχές όλων δυναμών μέσα από τη σημερινή εορτή της Χριστιανοσύνης. Τα Άγια Θεοφάνεια γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία με τη δέουσα τιμή και λαμπρότητα και ελπίδα για φώτιση κυριάρχησε ως μήνυμα. Μέσα σε δύσκολους καιρούς, με την αβεβαιότητα να έχει τη δική της θέση σε κάθε γωνιά της Επικράτειας και της Πελοποννήσου, ήταν όλοι παρόντες σε εκδηλώσεις για τον καθαγιασμό των υδάτων. Για μία ακόμη χρονιά, επίκεντρο το λιμάνι της Καλαμάτας. Η στιγμή ξεχωριστή στη βασική λειτουργία των Θεοφανίων στον αγιασμό των υδάτων με την κατάβηση του Σταυρού κατά μίμηση της βάπτισης του Θεανθρώπου. Τα Θεοφάνεια είναι μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Χριστιανοσύνης που αποτελεί την τρίτη και τελευταία εορτή του 12ημέρου και για το μέγα αγιασμό χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε στο λιμάνι της Καλαμάτας. Ο Θεοφανής Κύριος να φωτίσει όλους μας, να μας δίνει δύναμη και υγεία και πάνω απ' όλα καθαρότητα μυαλού και καρδιάς για να μπορούμε με ψυχραιμία και με καθαρότητα στη σκέψη να αντιμετωπίζουμε και να βλέπουμε τα προβλήματα τα οποία αναφύονται. Όσο το μυαλό μας, η θέλησή μας, οι σκέψεις μας είναι συσκοτισμένοι από ιδιατέλειες και με ψημυρίες, κυρίως δε από προσωπικά συμφέροντα, δεν μπορούμε να αφήσουμε ελεύθερο το πνεύμα μας και τη σκέψη μας να οδηγηθούν από το φως του Χριστού και να βρουν λύσεις στα προβλήματα τα οποία αναφύονται καθημερινώς και που καθορίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους σε κάθε επίπεδο. Το καιρό εκείνον ήρθε ο Ιησούς από Ναζαρέ της Γαλιλαίας και βαπτίσει υπό Ιωάννη στον Ιορδάνη και Θεός αναβαίνουν από του ύδατος είδε σκιζωμένους στους ουρανούς. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας προέστη της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού και του Αγιασμού των Υδάτων, στέλνοντας παράλληλα ένα ξεχωριστό μήνυμα. Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ειδόκησα. Κάθε φορά που ο άνθρωπος κλείνει τη σκέψη του στο μικρό, στο δικό του μικρό του μικρό κόσμο, δεν μπορεί να δει με ευρύ πνεύμα τη ζωή και την κοινωνία των ανθρώπων και κοιτάει μόνο να εξυπηρετήσει καταστάσεις και ιδιοτέλειες τέτοιες που στο τέλος αποβαίνουν επί τα χειρότερα, οδηγούν στα χειρότερα την ανθρώπινη κοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Εύχομαι λοιπόν στον καθέναν από εσάς ο Θεός να δίνει δύναμη και υγεία, καθαρότητα νου και σκέψης, σωστό και ορθό προβληματισμό, με γνώμονα το κοινό καλό και την πρόοδο του τόπου μας και της πατρίδος μας. Χρόνια πολλά σε όλους. 36 ήταν οι κολυμβητές οι οποίοι βούτυξαν στα νερά του Μεσσηνιακού κόλπου. Το σταυρό έπιασε για τρίτη φορά ο 18χρονος Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος. Κάθε χρόνο πέφτουμε, ναι, για το έθιμο και όλα αυτά. Καλή χρονιά σε όλους, εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και πάντα καλά. Οι ευχές όλων ήταν προς την ίδια κατεύθυνση, για φώτιση και ευημερία. Άλλωστε, τόσο για την κεντρική πολιτική σκηνή, όσο και κύρια για την αυτοδιοικητική, οι προσδοκίες είναι πολλές από τις νέες αρχές. Μήνυμα με το βλέμμα στο έργο για το καλό των πολιτών και του τόπου. Με το σημερινό εορτασμό να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς και το πνεύμα της φώτισης να αναζητούν όλοι, η αυτοδιοίκηση κάνει τη δική της αρχή. Με τις νέες σελίδες να γράφονται στις αρχές του 2024. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, μια λαμπρή μέρα για την Ορθοδοξία μας. Είναι μια μέρα ελπίδας, αισιοδοξίας, μια μέρα φώτισης.
Καθώς διανύουμε τις πρώτες μέρες του νέου έτους, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες και σε όλους τους συμπολίτες μας. Θα ήθελα να πω ότι πιστεύω πάρα πολύ ότι θα θυμόμαστε αυτό το έτος, το 2024, σαν ένα έτος δημιουργίας, παραγωγής, υψηλών στόχων και υψηλών προσδοκιών, πάντα στην αρχή της συμπερίληψης, της συνεργασίας, της ομαδικότητας, για όλους, για το κοινό καλό όλων. Εύχομαι σε όλες και σε όλους τους συμπολίτες μας υγεία, ευημερία και κάθε καλό. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και το φως το Άγιο να μας δίνει πνευματική φώτιση να πορευόμαστε με δύναμη, αγάπη και υλική. Η έλευση του νέου έτους συνέπεσε φέτος με την έναρξη της νέας αυτοδιοικητικής περίοδου. Χρέος όλων μας να εργαστούμε σκληρά ώστε να ενισχύσουμε τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής μας και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλή φώτιση. Ευχές και από το πολιτικό δυναμικό του νομού που σήμερα έδωσε το παρόν στην τελετή του καθαγιασμού των υδάτων στο λιμάνι της Καλαμάτας. Σε μια εποχή κρίσεων και πολέμων στη γειτονιά μας, η εορτή των Θεοφανίων ας φέρει ειρήνη, ας φέρει φώτιση σε όλους. Ας φέρει ευθυκρισία. Εύχομαι φώτιση σε όλους και όλες για έργα και πράξεις καλές. Υγεία, αγάπη, ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι το φως των Θεοφανίων να φωτίζει και να πλημμυρίζει τις ψυχές όλων μας με αγάπη, ανθρωπισμό, αλληλεγγύη σε μια χρονιά που μόλις ξεκίνησε το 2024 και να μας γίνει υγεία και δύναμη να μπορέσουμε να υποποιούμε ο καθένας το έργο του με μοναδικό γνώμονα το καλό των συμπολιτών μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Αναβαπτιστούμε και ταυτόχρονα να αναλογιστούμε γιατί υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη ζωή, την απάντηση. Μας τη δίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μας λέγουν ότι υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο για να προσφέρουμε αγάπη και χαρά στον συνάνθρωπο και για να δοξολογούμε το Θεό. Ας το κάνουμε λοιπόν πράξη. Με κάθε λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια και στη Μεσίνη, με τον αγιασμό των υδάτων να γίνεται στην γέφυρα του Παμίσου, ένα από τα τοπόσημα της περιοχής. Αψηφώντας τα παγωμένα νερά του ποταμού, 5 θαραλέοι κολυμπητές έπεσαν για να πιάσουν τον Σταυρό κατά το έθιμο και να λάβουν την ευλογία του. Με θρησκευτική λαμπρότητα σήμερα η Μεσίνη γιόρτασε τα Θεοφάνια, μια μεγάλη δεσποτική εορτή σε ανάμνηση της βάφτισης του Ιησού Χριστού. Μετά τη Θεία Λειτουργία, πιστοί και κλήρος, με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής, έφτασαν στον ποταμό Πάμισο, όπου έγινε ο αγιασμός των υδάτων. Πέντε ήταν τα άτομα που αψήφισαν τα παγωμένα νερά του Παμίσου και έπεσαν για να πιάσουν το Σταυρό και να λάβουν την ευλογία του. Μέρα χαρούμενη, μέρα φωτεινή για όλους τους Έλληνες σήμερα. Έγινε ο καθαγιασμός των υδάτων εδώ στον ποταμό Πάμισο. Δίνει ευλογία στο Δήμο μας, στον τόπο μας και μέσα από την συμβολική, ο Πάμισος συμβολίζει τη δύναμη και μέσα από την δύναμη αυτή αντλούμε και εμείς την απαραίτητη δύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ωφέλιμοι για τους δημότες μας. Εύχομαι σε όλες και σε όλους χρόνια πολλά. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τώρα πώς ήταν τα δεδομένα όλης αυτής της περίοδου, της τουριστικής περίοδου, η οποία είχε διάφορες διακυμάνσεις. Πάντως, κλείνει με ένα θετικό πρόσημο το 23, θα μας πει πολλά περισσότερα ο πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού Πελοποννήσου, Κωνσταντίνος Μαρινάκος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή χρονιά εύχομαι σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα. Πράγματι ήταν μια περίοδος, θα λέγαμε, ιδιαίτερα εορταστική και για τους επαγγελματίες, αλλά και για τους επισκέπτες που αποφάσισαν να εκδράμουν σε κάποιους προορισμούς. Την τιμητική τους σαφέστατα είχαν οι ορεινοί προορισμοί της Πελοποννήσου
Και αυτό διότι αποτελούν πάντα υπαριθμόν ένα πρώτη προτεραιότητα, θα λέγαμε, κυρίως για τα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα του Μητροπολιτικού Κέντρου των Αθηνών, υπό την έννοια ότι η Πελοπόννησος είναι πολύ κοντά στην Αττική και οπωσδήποτε δίνει δυνατότητα μιας εύκολης, σύντομης και ασφαλούς προσέγγισης κάποιων προορισμών. Η περίοδος ήταν πολύ θετική λοιπόν, οι πυρότητες πολύ υψηλές. Ήταν, θα λέγαμε, μια τονωτική ένεση για τους επαγγελματίες του τουρισμού αυτή η περίοδος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα λέγαμε ότι απαντά στον έντονο προβληματισμό που έχουν οι επαγγελματίες για τη μετά εορτών περίοδο. Να, είναι ένα κοινό διάστημα, σίγουρα, αυτό που ακολουθεί. Έχουμε και μια μεγάλη διαφορά, νομίζω, φέτος με το ημερολογιακό Πάσχα, έτσι είναι η πραγματικότητα. Και κανείς δεν ξέρει πώς θα πάμε και προς το καλοκαίρι πια. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Θα σταθούμε στο γεγονός βέβαια ότι η περίοδος αυτή ήταν μια θετική περίοδος και το ισοζύγιο είναι θετικό. Είναι μια τονωτική ένεση, θα λέγαμε, για τους επαγγελματίες. Αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, μεσολαβεί ένα μεγάλο διάστημα μέχρι το Πάσχα. Υπάρχουν κάποια ενδιάμεσα βέβαια τριήμερα της 25ης και των Απόκριων. Αλλά η αγωνία του κόσμου πραγματικά και των επαγγελματιών κορυφώνεται για την μετά εορτών περίοδο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ειδικά οι ορεινοί προορισμοί όλα τα προηγούμενα χρόνια συσσωρεύαν οι ζημίες. Φέτος επιπλέον έχουν να αντιμετωπίσουν και μια δύσκολη εξίσωση που έχει να κάνει και με το υψηλό ενεργειακό κόστος, γιατί ξέρουμε ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ορεινούς προορισμούς είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες, και το γεγονότος επίσης ότι όλες αυτές, όλη η ενεργειακή κρίση και οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν αυξήσει πάρα πολύ το λειτουργικό κόστος κατά δωμάτιο των τουριστικών καταλυμάτων. Συνεπώς, η αγωνία όλων μας εστιάζει πλέον στην μετά εορτών περίοδο. Εδώ πραγματικά πρέπει να γίνουν κάποια βήματα και από πλευράς πολιτείας, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι μέχρι στιγμής ουδεμία αντίδραση υπάρχει ως προς την επιδότηση πετρελαίου θέρμασης για τις επιχειρήσεις των χειμερινών προορισμών. Και επιπλέον ξέρουμε ότι και οι επιχειρήσεις κάτω από τρία αστέρια τουλάχιστον χαμηλών κατηγοριών δεν έχουν και πρόσβαση στα χρηματοδοτικά προγράμματα που θα τους βοηθήσουν να έχουν μια ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών τους. Οπότε θα είμαστε μια χρονιά λίγο πολύ, θα το πω έτσι, με καλή πορεία του τουρισμού, προφανώς φαίνεται από τις κρατήσεις, αλλά με πολύ μεγαλύτερο προβληματισμό και αγωνία στις ίδιες επιχειρήσεις, γιατί έχει ανέβει κατακόρυφα και το λειτουργικό κόστος, πολύ δε περισσότερο και οι δικές τους εσωτερικές καταστάσεις είναι τέτοιες που δημιουργούν και ενισχύουν αυτό το προβληματισμό. Πολύ σωστά το θέτετε, ακριβώς έτσι είναι. Είναι μια περίοδος που είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα από πλευράς διανυκτερεύσεων και αφήξεων, αλλά από πλευράς κερδοφορίας παραμένει πάντα ένας έντονος προβληματισμός, διότι στο ταμείο έχει σημασία τι θα μείνει στο ταμείο στο τέλος της σεζόν. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό όλοι οι επαγγελματίες του τουρισμού. Ωστόσο, θα πρέπει να διατηρήσουμε την αισιοδοξία μας. Εμείς μάλιστα καλούμε για την περίοδο μετά τις εορτές όσοι δεν κατάφεραν, όσοι από τους επισκέπτες μας πραγματικά και δεν κατάφεραν πράγματι να εκδράμουν την περίοδο των εορτών, να το κάνουν μετά τις εορτές, σε κάποιο άλλο Σαββατοκύριακο, διότι πραγματικά θα μπορέσουν να απολαύσουν σημαντικές υπηρεσίες και σε οικονομικότερες τιμές, αλλά και βέβαια θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν και την προοπτική, ας πούμε, μιας εκδρομής σε περιοχές απείρου κάλους και ιδιαίτερου φυσικού τοπίου. Και τα έχει αυτά η Πελοπόννησος και προφανώς έτσι και στην αρχή του 2024 πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη αναδιαμόρφωση, θα λέει κανείς, του τουριστικού προϊόντος της Πελοποννήσου, να γίνει περισσότερο ελκυστικό και περισσότερα δομημένα, να το πω έτσι, σε επίπεδο προβολής, για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Είναι γεγονός αυτό. Πρέπει λοιπόν όλοι να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας και πάνω απ' όλα να υπάρξει μια πολύ καλή και στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων με την τουριστική αναπτυξιακή διαδικασία φορέων, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, για να έχουμε μια καλή αναπτυξιακή προοπτική για την Πελοπόννησο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Χρόνια πολλά ξανά. Ευχαριστώ και καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα. Η τιμή στο ελαιόλαδο τραβά την ανηφόρα και πλέον φτάνει να θεωρείται είδος πολυτελείας. Ενώ για κάποιες οικογένειες μοιάζει να καθίσταται απαγορευτική η κατανάλωσή του. Την ίδια ώρα, με την ανατολή της νέας χρονιάς, υπάρχουν τάσεις αύξησης της ζήτησης του προϊόντος και από ελληνικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η ανησυχία για την ίδια την καλλιέργεια είναι έκδηλη, καθώς οι μέχρι τώρα καιρικές συνθήκες πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα.
Συνεχίζει την ανωδική της πορεία η τιμή του ελαιολάδου, με το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων το τελευταίο διάστημα να έχει αυξηθεί, ειδικά για τα ποιοτικά λάδια. Όπως και σήμερα που μιλάμε, η τιμή για εξαγωγή στην Ιταλία είναι στα 8,80. Όμως υπάρχει ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον από ελληνικές επιχειρήσεις που ψάχνουν για καλά ελαιόλαδα για προκειμένα να τα συσκευάσουν για εξαγωγή. Εκεί οι τιμές διαφοροποιούνται λίγο προς τα πάνω. Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα, γιατί μεσολάβησε μια περίοδος προς το τέλος του χρόνου που οι παραγωγοί λόγω φορολογίας απέφευγαν να πουλήσουν, οπότε υπήρχε μια συγκράτηση στην προσφορά ελαιολάδου και μένει τώρα να δούμε τι θα ακολουθήσει με τη νέα χρονιά. Δηλαδή νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε να έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής. Συγκρατημένες είναι οι εκτιμήσεις για την τιμή του ελαιολάδου το επόμενο διάστημα, καθώς το τοπίο θα διαμορφωθεί από την αγορά. Ωστόσο, κανένας δεν κάνει λόγο για μείωση της τιμής. Εγώ θα αποφεύγω να κάνω τέτοιες εκτιμήσεις, γιατί υπάρχει πάντα ο καθοριστικός παράγοντας που είναι τι θα πει η αγορά. Πώς η αγορά θα ανταποκριθεί σε αυτές τις τιμές, οι οποίες, εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι υπάρχει μια παραμυθολογία γύρω από το πανάκριβο ελαιόλαδο, αλλά η σωστή διατύπωση είναι ότι το ελαιόλαδο ακρίβαινε πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τα έχουμε πει και άλλες φορές, για 10-15 χρόνια ήταν καθυλωμένο σε τιμές κοντά στο κόστος. Που σημαίνει ότι αν αυτή η αύξηση είχε έρθει σταδιακά, δεν θα μιλούσαμε σήμερα για πανάκριβο ελαιόλαδο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο καταναλωτής καλείται να καταβάλει ένα πολύ σημαντικό τίμημα για να αγοράσει το λάδι της χρονιάς. Αυτό είναι πλήρως αντιληπτό και γι' αυτό και δεν γνωρίζουμε, δεν μπορεί να κάνει κανείς μια εκτίμηση πώς θα κινηθούν οι τιμές, γιατί κυρίως η πρόοδος των τιμών, οι τιμές μάλλον που θα έχουμε στο μέλλον, εξαρτάται κυρίως από το κρίσιμο ζήτημα που είναι πώς θα ανταποκριθεί η κατανάλωση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι τιμές σίγουρα θα είναι υψηλές. Η ανησυχία πάντως είναι εμφανής για την καλλιέργεια της ελιάς, καθώς μέχρι τώρα οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν. Έχουμε μπει στο καινούριο χρόνο. Οι βροχές του Δεκεμβρίου ήταν ελάχιστες και οι θερμοκρασίες, όπως διαπιστώνουμε όλοι, το πολλά μεσημέρια του Δεκεμβρίου έφτασαν στους 22 βαθμούς. Αυτά τα καιρικά φαινόμενα είναι ακραία για το ελαιόδεντρο που είναι προσαρμοσμένο σε συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι, όπως είπα και πριν, είναι και ο κρίσιμος παράγοντας, πέρα από αυτές τις δύο περιόδους Φεβρουαρίου και Μαΐου, ο κρίσιμος παράγοντας του καλοκαιριού με την παρατεταμένη ξηρασία και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε, όπως και να έχει, βρισκόμαστε σε μια περίοδο με αυξημένους κινδύνους για την ελαιοκαλλιέργεια. Πάμε στο μέτωπο της υγείας. Η αύξηση κατά 44% στις εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία και η έξαρση των κρουσμάτων γρήπης, ιώσεων του αναπνευστικού, σε συνδυασμό με τους πολυάριθμους νοσούντες με κορονοϊό, συνθέτουν ένα επικίνδυνο πάζλ. Για το λόγο αυτό, οι ειδικοί, λίγο πριν ανοίξουν οι σχολικές αίθουσες και υπό το φόβο της διασποράς των ιώσεων από το σχολικό περιβάλλον στην κοινότητα, συστήνουν μεγάλη προσοχή και τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας. Ταχεία εξάπλωση εμφάνισε μέσα στον Δεκέμβριο η νέα υποπαραλλαγή του κορονοϊού, έχοντας ήδη γίνει το πιο κοινό στέλεχος της νόσου που εξαπλώνεται σε αρκετές χώρες του κόσμου. Στην Ελλάδα, το τελευταίο διάστημα του 2023, ήταν σημαντική η αύξηση των κρουσμάτων τόσο του κορονοϊού όσο και της γρήπης, συνθέτοντας έτσι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ ιώσεων του αναπνευστικού. Δεκέμβρης, Ιανουάριος και Φεβράριος είναι οι μήνες ιώσεων, γρήπης, στρεπτόκοκκου κορονοϊού. Και με την καινούργια υποπαραλλαγή τώρα της Όμικρον, του στελέχους Όμικρον, η οποία έχει τα συμπτώματα όπως τα άλλα στελέχη, δηλαδή πονόλαιμος, πυρετός, αδυναμία, καταβολή και όλα αυτά, ευτυχώς αφορά μόνο το ανώτερο αναπνευστικό και όχι το κατώτερο, δηλαδή δεν κάνει πνευμονίες και αυτό είναι κάτι καλό στην όλη ιστορία. Ο συγχρονισμός στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι οικογενειακές συγκεντρώσεις και οι γιορτινές εξορμήσεις είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη νέα αυτή έξαρση κρουσμάτων τόσο του κορονοϊού όσο και της γρήπης. Με τους ειδικούς να συστήνουν στον κόσμο την τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Σωστά, ο κόσμος βγήκε, διασκέδασε, πήγε στους συγγενείς του, πέρασε όμορφα, αλλά χρειάζεται προσοχή. Δηλαδή, αν κάποιος δεν αισθάνεται καλά, να παραμείνει στο σπίτι του. Γιατί μπορεί να έχει αρνητικό τεστ, σε δύο μέρες όμως να θετικοποιηθεί και να έχει μεταδώσει στους οικείους τους μεγάλους ανθρώπους, σε αυτούς οι οποίοι έχουν έναν αδύναμο οργανισμό. Κατά 44% αυξήθηκε ο αριθμός των εισαγωγών στα νοσοκομεία, ενώ αυξημένοι είναι και οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Έχουμε αύξηση στα νοσοκομεία πάνω από το 40% των εισαγωγών.
έχουμε διασωληνωμένους γύρω στους 70 περίπου. Έχουμε αρκετούς θανάτους αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα. Νομίζω ο αριθμός ήταν 52 εχθές. Και βέβαια χρειάζεται προσοχή, γιατί γίνεται γρήγορη μετάδοση. Καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες, ο ΕΟΔΗ απευθύνει σειρά συστάσεων για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης λοιμόξεων στο σχολικό περιβάλλον. Παλιά τα στέλναμε και λέγαμε δεν πειράζει, μια απλήρωση κλπ. Δεν τα στέλνει, γιατί μεταδίδει. Και μεταδίδει στα άλλα παιδάκια και καταλαβαίνετε ότι μέσα στην τάξη μπορούν να νοσήσουν πολλά. Οι δάσκαλοι ανοίγουν και κλείνουν τα παράθυρα για να γίνει αυτή η αλλαγή του αέρα που είναι πολύ σημαντική. Δίνουμε το αντισηπτικό στην τσάντα του παιδιού. Ιδιαίτερη προσοχή όταν το παιδί πάει με φίλους σε σπίτια που κάποιος είναι άρρωστος κλπ. Όλα αυτά πρέπει να τα προσέξουμε. Στην οικονομία να περάσουμε. Νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό της τάξης του 5% αναμένεται μέσα στη χρονιά, καθώς τα δεδομένα και τα μεγέθη που καθορίζουν σε ποιο ύψος θα διαμορφωθεί συνηγορούν υπέρ μιας αναπροσαρμογής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει πλέον στα επίπεδα των 820 ευρώ, την ίδια ώρα μάλιστα που ξεπαγούν και οι τριετίες. Την 1η Απριλίου αναμένεται να έχουμε νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, με πιθανότερο σενάριο να είναι της τάξης τουλάχιστον κατά 5,2%. 1η Απριλίου θα έχουμε τη νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό. Είναι προγραμματισμένη, υπάρχει διαδικασία η οποία είναι, οι εταίροι κάνουν τις προτάσεις τους, υπάρχει το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, το οποίο εισηγείται στον Υπουργό και ο Υπουργός παίρνει μια απόφαση, εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο και εκείνο την εγκρίνει. Ακούγεται ότι πιθανότατο σενάριο είναι μια αύξηση τουλάχιστον 5,2%. Μπορεί και να είναι, υπάρχει ένα σενάριο λίγο μεγαλύτερη αυτή η αύξηση. Ο κατώτατος μισθός σήμερα είναι στα 780 ευρώ μεικτά και θα πάει, αν έχουμε αύξηση 5,2%, στα 821 μεικτά, δηλαδή καθαρά από τα 670 ευρώ στα 700. Ναι, μεν παίζει ρόλο ο πληθωρισμός, η τιμαρθμική εφαρμογή, αλλά είναι απόφαση της κυβέρνησης, κατά φορά του Υπουργού. Ναι. Ακόμα και οι πρόσθεση που κάνουν οι εταίροι δεν είναι δεσμευτικοί για τον Υπουργό. Ο Υπουργός μπορεί να πει παραπάνω, να πει και λιγότερο. Στον ιδιωτικό τομέα, για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, θα ξεκινήσουν να μετρούν και οι τριετίες από εκεί που είχαν παγώσει στις 14 Φεβρουαρίου του 2012. Πάνω σε αυτόν μπαίνουν και οι τριετίες. Εδώ λοιπόν, με μία τριετία σήμερα είναι 858 μεικτά ο μισθός. 902,6 θα γίνει αν έχουμε το 5,2% αύξηση. Όλη η προϋπηρεσία που υπήρχε τότε δεν μετράει πια. Πλέον μετράει η προϋπηρεσία, άρα ανάλογα ο καθένας πότε πιάνει την επόμενη τριετία θα βλέπει και μία αύξηση. Με μία τριετία σήμερα είναι 858 μεικτά ο μισθός και θα γίνει 902,6 ευρώ με την 5,2% αύξηση. Με δύο τριετίες, από τα 936 μεικτά ο μισθός θα πάει στα 984,6 ευρώ μεικτά και με τρεις τριετίες ο μισθός, από τα 1014 ευρώ μεικτά, θα πάει στα 1066,7 ευρώ μεικτά. Ο κατώτατος μισθός συμπαρασύρει και άλλα 24 επιδόματα. Από αυτά πιο εμβληματικό, τα οποία έχουν ως ποσό αναφοράς, ποσοστιαία, ένα μέρος επί του κατώτατου μισθού. Μάλιστα. Άρα όταν ανεβαίνει αυτός, ανεβαίνουν και τα επιδόματα. Πιο εμβληματικά είναι το επίδομα ανεργίας, ναι, συν το επίδομα μητρότητας. Mm. Το οποίο τώρα πια είναι 780 ευρώ και αυτό και σε αυταπασχολούμενες με την αλλαγή που έγινε από 1η Γενάρη, άρα και αυτό θα έχει μία αντίστοιχη αύξηση. Η εικόνα στις λαϊκές αγορές τώρα αναμένεται να αλλάξει και τα μηνύματα δεν είναι και τα καλύτερα. Μέσα στην εξίσωση των προβλημάτων που έχουν αντιμετωπίσει οι παραγωγοί μπαίνουν και τα POS, κάνοντας την καθημερινότητά τους ακόμα πιο δύσκολη. Αγωνία πως θα υπάρξει ένα επιπλέον κόστος που ίσως μετακυλιστεί στις τιμές των προϊόντων. Υποχρεωτική είναι πλέον η χρήση POS για τις συναλλαγές σε 35 νέες κατηγορίες επαγγελμάτων, μεταξύ αυτών και στις λαϊκές αγορές. Οι παραγωγοί όμως φαίνεται να αντιδρούν. Πρέπει να γίνουμε λογιστές. Θα αλλάξουμε επάγγελμα. Από αγρότες θα γίνουμε λογιστές. Δεν μπορούμε να το δουλέψουμε, διότι οι γνώσεις μας είναι μόνο να καλλιεργήσουμε τη γη που μας τρέφει. Ένα ακόμα χτύπημα στη μικρομεσαία τάξη. Και ιδιαίτερα σε εμάς τους επαγγελματίες αγρότες, δεν μιλάω για τους εμπόρους, για τους επαγγελματίες αγρότες, που εκτός από τον πάγκο εδώ έχουμε και κάποια άλλα έξοδα.
όπως είναι μέσα από το χωράφι. Στους πάγκους των λαϊκών αγορών, κανένα μηχάνημα δεν έκανε την εμφάνισή του παρά μόνο οι ταμιακές μηχανές που ήδη επισκευάζονται τακτικά λόγω των συνθήκων που λειτουργούν. Είναι η υποχρέωσή μας από την 1η Πρώτου. Μας έχουν δώσει ένα χρονικό περιθώριο 31 Πρώτου να έχουμε κάνει την αίτηση για το πώς. Και περιμένουμε να δούμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί είναι ένα δύσκολο κομμάτι εδώ στη λαϊκή το πώς. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για ένα επιπλέον έξοδο που θα περάσει στον καταναλωτή, αφού οι ίδιοι πια δεν μπορούν να σηκώσουν άλλα βάρη. Το οποίο αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς θα περάσει στον καταναλωτή. Γιατί θα περάσει στον καταναλωτή? Γιατί δεν μπορούμε να σηκώσουμε εμείς άλλα επιπλέον βάρη έξοδα στην επιχείρησή μας. Και αναγκαστικά από τη στιγμή που θα μας χρεώνουν οι τράπεζες, κάπου και εμείς πρέπει να τα πάρουμε αυτά τα λεφτά. Το πώς είναι ένα χαράτσι το οποίο θα επιβαρύνει το εισόδημα του πολιτή των λαϊκών αγορών, του πολιτή αγρότη των λαϊκών αγορών. Εμείς εδώ στις λαϊκές αγορές δεν έχουμε οργανωμένο εμπόριο, έχουμε ένα πρόχειρο εμπόριο. Μία ομπρέλα, την παραγωγή μας, την δίνουμε στον κόσμο φτηνά και πάμε σπίτι μας, στο χωρά μας, σπίτι μας. Δεν φτάνει που οι κυβερνήσεις εφαρμόσουν τον αναθέμητο ανταγωνισμό. Θέλω να επιβαρύνουν το παζάρι του λαού. Οι καλλιεργητές εξηγούν πως μέχρι σήμερα οι λαϊκές αγορές αποτελούν καταφύγιο των καταναλωτών, απορροφώντας συνεχώς τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, αλλά πλέον βλέπουν πως λόγω των κρατήσεων θα αναγκαστούν και αυτοί να πραγματοποιήσουν αύξηση των τιμών. Το πώς σημαίνει ένα επιπλέον έξοδο. Οπότε έχω ρωτήσει εγώ προσωπικά στην τράπεζα, 10 ευρώ το μήνα, συν 0,8% έως 1% προμήθεια η τράπεζα από την κάθε συναλλαγή. Αυτό εμείς εδώ πέρα ερχόμαστε για φραγκοδίφρακα πλέον, δεν μπαίνει κόσμο στη λαϊκή, δεν μπορούμε ούτε καν να συντηρήσουμε τα ήδη υπάρχουν πράγματα που υπάρχουν. Μια καλή εορταστική περίοδος ήταν η φετινή για την αγορά, με τους επαγγελματίες να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την κίνηση των ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στις χειμερινές εκτός που ξεκινούν από την προσεχή Δευτέρα, με την ελπίδα πως θα ακολουθήσει μια ακόμα καλή περίοδος για το λιάν εμπόριο και θα τονώσει τις τοπικές αγορές. Η αυξημένη επισκεψιμότητα στην περιοχή της Αρκαδίας και ειδικότερα στην πόλη της Τρίπολης έφερε χαμόγελα και στους εμπόρους, αφού η κίνηση στα καταστήματα ήταν αρκετά υψηλή καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών. Μέρες των εορτών στην πόλη μας πέρασαν με πολύ κόσμο. Είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες και από τους γύρω νομούς και από την Αθήνα και Αρκάδες Αθηναίους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τονώσει πολύ την αγορά. Τα καταστήματα, από ό,τι ακούμε, δούλεψαν. Ήταν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά εφάμιλα πάρα πολύ καλά η κίνηση στα καταστήματα. Νομίζω ότι η Τρίπολη έχει αρχίσει και γίνεται τουριστικός χριστουγεννιάτικος προορισμός, ειδικά για την Νότια Ελλάδα, και αυτό φαίνεται σιγά σιγά και η πόλη μας ήταν πάρα πολύ ωραία στολισμένη. Έτσι βοήθησαν και για να τονωθεί η αγορά. Παρότι ο καιρός δεν ενθάρρυνε τις αγορές για τον βαρύ χειμώνα, παρόλα αυτά η ένδυση ήταν η μεγάλη κερδισμένη των ημερών. Σίγουρα ο καιρός, ξέρουμε ότι δεν έκανε πολύ κρύο, έτσι δεν ευνόησε τις αγορές σε βαριά είδη ένδυσης και οι μποτάκια ή κάτια που χρειαζόμαστε για βροχές ή για χιόνια, κάτι που δεν είχαμε. Βέβαια ο κόσμος ψώνει σε τα καθημερινά του ρούχα, τα οποία τα είχε ανάγκη, αλλά και τα έκανε και δώρα, αλλά και για προσωπική χρήση. Από εκεί πέρα υπήρχαν και αγορές, ξέρετε, τα οποία είναι κάποιες καθιερωμένες αγορές που τις οποίες βάζουμε κάτω από το δέντρο. Μεταξύ συγγενών, μεταξύ φίλων, έγιναν αυτές οι αγορές. Βοήθησε, το ξαναλέμε, ότι ήταν και μεγάλη επισκεψιμότητα η πόλη μας. Και μπορεί το 23 να έκλεισε με χαμόγελα. Συνολικά η χρονιά για τον εμπορικό κόσμο χαρακτηρίζεται ως μέτρια. Νομίζω ότι είμαστε περίπου στα περσινά επίπεδα. Υπήρξαν μήνες μέσα στο χρόνο του 23 οι οποίοι δεν ήταν πολύ καλοί για την αγορά. Νομίζω λιγάκι οι γιορτές ρέφαραν την αγορά και βοήθησαν τα ταμεία. Νομίζω ότι είμαστε στα περσινά επίπεδα. Νομίζω ότι έκλεισε με ένα χαμόγελο το 20. Το βλέμμα πλέον στρέφεται στις επερχόμενες χειμερινές εκπτώσεις, με τους εμπόρους να ελπίζουν σε μια ακόμη καλή περίοδο. Οι εκπτώσεις ξεκινάνε τη Δευτέρα, 8 του μήνα, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Τα ποσοστά των εκπτώσεων ξέρουμε ότι είναι πλέον μεγάλα για τις εκπτώσεις, θα κυμάνονται από 30, 40, 50 έως 60%. Να πούμε για τον κόσμο να γνωρίζει ότι τα καταστήματα της Τρίπολης την Κυριακή στις 14 Γενάρη θα είναι ανοιχτά, 11 με 3. Είναι η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, που πάντα είναι όλα ανοιχτά, για όλη τη χώρα βέβαια, έτσι και η Τρίπολη θα είναι ανοιχτή.
Ερχόμαστε ξανά στο κλίμα του σημερινού εορτασμού, καθιερωμένα και στο κεντρικό λιμεναρχείο της Καλαμάτας. Πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ο απολογισμός σημαντικός, με κατακόρυφη αύξηση της κίνησης των σκαφών αναψυχής. Μέσα στη χρονιά, στην ευρύτερη παραλιακή ζώνη, έρχονται και μια σειρά από παρεμβάσεις από την πλευρά του Δήμου. Και το 2023, ο απολογισμός ήταν εντυπωσιακός για το κεντρικό λιμεναρχείο της Καλαμάτας. Θέλω να ευχαριστήσω και το προσωπικό για την προσπάθεια που έκανε το 2023 και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για τη βοήθειά σας. Εγώ χωρίς να σας κουράσω να τονίσω για άλλη μια φορά τη δυναμική του λιμανιού της Καλαμάτας. Το 2023 κλείσαμε μια σημαντική αύξηση, 500 θαλαμικά πλοία αναψυχικής κατέπλευσαν στο λιμάνι της Καλαμάτας. Ο πλοίαρχος Νίκος Κωνσταντέλης αναφέρθηκε σε όλα εκείνα τα οποία εξελίχθηκαν και τα όσα προγραμματίζονται για την ενίσχυση του έργου του Κεντρικού Λιμεναρχείου, ευχαριστώντας όλους για την συνεργασία. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνεχίζουμε την αναβάθμιση της υπηρεσίας μας με ένα νέο πλοίο το οποίο θα έρθει μέσα στα 24 αποκλειστικά για θέματα απολύπανσης. Στις στοχεύσεις που υπάρχουν από την Δημοτική Αρχή στο παραλιακό μέτωπο, εστίασε ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Το υδατοδρόμιο που οι εγκαταστάσεις έχουν ξεκινήσει και είμαστε βέβαιοι ότι μέσα 24 θα δούμε υδροπλάνο να πετύχει στην πόλη μας και βέβαια η μεγάλη συνεργασία που έχουμε και εδώ είναι το κρίσιμο με την Παγκόσμια Τράπεζα που στο επίκεντρο έχει την παραλιακή μας ζώνη. Μια Παγκόσμια Τράπεζα που συνεργαζόμαστε και μας προετοιμάζει τις κατευθύνσεις που χρειάζεται η παραλία αλλά και τις αναλύσεις σε ορισμένα σημεία για όλα αυτά να τα αξιοποιήσουμε και να τα τρέξουμε στα 24. Την πίτρα του κεντρικού λιμεναρχείου της Καλαμάτας στέλνοντας τις δικές του ευχές ευλόγησε ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Μεσσηνίας. Σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου τιμήθηκαν τα θεοφάνεια. Σε πολλές περιοχές που δεν υπήρχε θάλασσα, επιλέχθηκαν διάφορα άλλα σημεία. Ενώ ποτάμια και λίμνες είχαν την τιμητική τους στην Αρκαδία. Εορτασμός και καθαγιασμός των υδάτων και στα νερά της λίμνης Τάκα. Εικόνες ξεχωριστές και με τη δέουσα λαμπρότητα και στο λιμάνι του Ναυπλίου. Με κάθε λαμπρότητα η εορτή των θεοφανίων στο λιμάνι του Ναυπλίου, εκατοντάδες ντόπιοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι της πρώτης πρωτεύουσας της νεότερης Ελλάδας για να παρακολουθήσουν την τελετή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού. Εν Ιορδάνη βαπτίζομαι, προηγήθηκε θεία λειτουργία και ο μεγάλος αγιασμός στον προσκυνηματικό ιερό ναό του Αγίου Αναστασίου στον Ναύπλιο, ακολούθησε η λιτανευτική πομπή και κατόπιν η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι της πόλης, όπου την τελετή τέλεσε ο Μητροπολίτης Αργολίδας, ενώ τον Σταυρό έπιασε ο Μιχάλης Κοροναίος. Ήταν πολύ ωραία. Καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους. Καλή φώτιση, υγεία να έχουμε και να ξαναπέσουμε τον χρόνο να το ξαναπιάσουμε. Τέλεια, πολύ ωραία. Ευλογία. Ευλογία, βέβαια. Για το σπίτι σου και για... Για το σπίτι και την οικογένεια. Δεύτερη φορά. Θεοφάνεια σημαίνει φώτιση, με την οποία θα πορευτούμε έτσι ώστε να δουλέψουμε απερίσπαστοι για να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα στο Δήμο μας, στην πόλη μας. Χρόνια πολλά, υγεία και φώτιση σε όλους. Στον κόσμο. Και βέβαια και στη νέα Δημοτική Αρχή, σε όλους μας που πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Να πορευτούμε με φώτιση, με δικαιοσύνη, αδελφοσύνη και αλληλεγγύη για όσους το έχουν ανάγκη. Πρέπει να σταθούμε απέναντι σε κάθε μορφή και ιδέα αναθεωρητική για τα κυριαρχικά και όλα τα δικαιώματα του ελληνισμού. Είναι μια μέρα που έχει ένα ξεχωριστό συμβολισμό. Η βάπτιση του Θεανθρώπου και η εμφάνιση της Αγίας Τριάδος επέμπουν ένα ξεχωριστό μήνυμα. Αυτό της επικράτησης του φωτός απέναντι στο σκοτάδι. Αυτό της κάρθασης και μια νέα αρχή για όλους τους ανθρώπους. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει όλους μας, να φωτίζει το δρόμο μας, τα βήματά μας, ώστε να κάνουμε το καλύτερο για την πατρίδα και την κοινωνία. Χρόνια πολλά. Εύχομαι να απομακρύνουμε τους δαίμονες, τις προκαταλήψεις, τους καλλικάτσαρους και να δώσει τη δύναμη και στους κυβερνώντες αλλά και σε όλους μας να ανατάξουμε αυτή τη χώρα και την Αργολίδα μας, να δούμε μια καλύτερη μέρα.
Εύχομαι λοιπόν τα θεοφάνεια να δίνουν φώτιση σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα στους κυβερνώντας, ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες εκείνων που τους ψήφισαν. Χρόνια πολλά. Χρόνια. Το Άγιο Πνεύμα να γεμίζει με αγάπη, με υγεία και φώτιση όλους εμάς, να έχουμε μια καλύτερη χρονιά, μια φωτισμένη χρονιά. Πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές. Ξεχωριστές οι στιγμές σήμερα στη λίμνη Τάκα, εκεί όπου τελέσει τη Θεία Λειτουργία και ο καθαγιασμός των υδάτων. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και του χρόνου με υγεία. Θα ήταν παραλήψη μου να μην συγχαρώ τα βάθη της καρδιάς μου τον δήμαρχό μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζούμι, που με την παρουσία του και με την συνοδεία του ελάβηναν τη γιορτή μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε και του χρόνου να σας έχουμε κοντά μας. Κύριε Πρόεδρε, πάντα άξιος, να δημιουργήσει τέτοια και καλύτερα έργα. Σε γνωρίζα από την όψη του σπαθιού τη τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με διάμετράει τη γη. Προορισμός τώρα έγινε αυτές τις ημέρες η Τρίπολη και ο λόγος ήταν προφανής. Η αρκαδική πρωτεύουσα είχε την τιμητική της, με τον στολισμό να την κάνει περισσότερο ελκυστική, όπως φυσικά τις πολλές εκδηλώσεις και δράσεις. Η ενίσχυση της εξωστρέφειάς της παραμένει κυρίαρχη στόχευση της Δημοτικής Αρχής. Η ελκυστικότητα της Τρίπολης ανέβηκε κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια και αυτό καταδείχθηκε και μέσα από την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αρκετός ο κόσμος που επισκέφθηκε την αρκαδική πρωτεύουσα και τα χωριά. Ο κόσμος φέτος ήταν πάρα πολύς για το Δήμο Τρίπολης. Είναι μια δουλειά η οποία έχει πραγματοποιηθεί τα δύο τελευταία χρόνια και φέτος ήταν ακόμη πιο καλύτερος ο στολισμός και οι δράσεις οι οποίες πραγματοποιούνται και στην πλατεία Άρεως, στο Παραμυθένιο Χωριό και στο Μαλλιαροπούλιο ήταν εξαιρετικές. Άλλωστε δεν θα ήταν κακό να σας πω ότι υπήρχαν στις εκδηλώσεις του Μαλλιαροπουλίου άνθρωποι οι οποίοι είχαν έρθει από τη Θεσσαλονίκη, από την Κοζάνη και το χωριό μας το επισκέφτηκαν πέρα από την γύρω περιοχή, η οποία ήταν Καλαμάτα, Ναύπλιο, Πάτρα, Μεσολόγγι, ήταν όλοι εδώ. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφο τα Χριστούγεννα εδώ στην Τρίπολη. Ελπίζουμε ότι και του χρόνου θα είναι ακόμη καλύτερα, γιατί θέλουμε να κάνουμε τον Δήμο Τρίπολης προορισμό και τα Χριστούγεννα. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής άλλωστε είναι ξεκάθαρος, η εξωστρέφεια. Και προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει και μια αίσθηση ικανοποίησης στο πρόσημο που κατέγραψαν τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής. Έχει σαν γνώμονα την εξωστρέφεια και την προσέλκυση περισσότερων ατόμων, περισσότερου κόσμου. Και αυτό πραγματοποιήθηκε φέτος. Και επειδή μίλησα και με τα καταστήματα, και τα καταστήματα εστίασης, αλλά και τα εμπορικά, υπήρχε πάρα πολύ κόσμος και αγοραστικό κοινό για την πόλη μας. Και αυτό είναι που μας χαροποιεί ακόμη περισσότερο. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί η Τρίπολη πρέπει να γίνει προορισμός και θα γίνει προορισμός. Δεν θα περνάνε, προσπαθούμε να κάνουμε μην περνάνε απ' έξω από την Εθνική Οδό να πηγαίνουν προς τα Καλαμάτα, αλλά να μπαίνουν μέσα και στην πόλη μας. Έχουμε πάρα πολλά σημεία τα οποία μπορούμε να επισκεφθεί ο κάθε ένας που έρχεται στην πόλη μας. Είναι τα θέατρά μας, είναι το ψηφιακό μουσείο που είμαστε ακριβώς απέναντι στο Πετροπούλιο Κληροδότημα, είναι τα σπήλαια του Κάψια. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα έχει το πρώτο μαγκαζίνο της χρονιάς με τους Δημήτρη Ζογκόκη και Μαριλένα Παναγοπούλου. Η εκπομπή Να τα λέμε και αυτά μας μεταφέρει στις ομορφιές της Αρκαδίας και στο χωριό Χωτούσα και παρουσιάζει τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Με
Με μια γευστική περιήγηση στα μεζεδοπολία της Τρίπολης, ρομαντικά ακούσματα από καλλιτέχνες δρόμου και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με καλεσμένους από την Ελλάδα και τη Γερμανία, υποδέχεται το 2024 το ψυχαγωγικό και ενημερωτικό μαγκαζίνο της τηλεόρασης Best, να τα λέμε κι αυτά. Καλησπέρα και καλή χρονιά! Εδώ είμαστε λοιπόν να τα λέμε κι αυτά, η πρώτη εκπομπή για το 2024! Και βέβαια ωραία περάσαμε, πήγαμε στην πλατεία, είδαμε τα φωτάκια, γλεντήσαμε, αλλά ήρθε η ώρα μας και να φάμε. Τα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή. Ο Δημήτρης Ζωγκόκης και η Μαριλένα Παναγωπούλου συνομιλούν με τον νεότερο Έλληνα καραγκιοζοπαίκτη και μας συστήνουν τις ομορφιές του χωριού Χωτούσας στην ορεινή Αρκαδία με τον εντυπωσιακό αρχαιολογικό χώρο των Καφιών. Με μάγεψαν οι φιγούρες και τα τραγούδια τα παραδοσιακά. Είχα από μικρό παιδί δηλαδή μια αγάπη στα παραδοσιακά τραγούδια. Και αργότερα η αγάπη έγινε πάθος και το πάθος έγινε μεράκι. Μια παράκαμψη 5 λεπτών οδηγεί στο χωριό Χωτούσα, ο μικρός μας παράδεισος. Στο πρώτο επεισόδιο της χρονιάς, η εκπομπή, να τα λέμε και αυτά, μας ταξιδεύει με την βοήθεια της τεχνολογίας στη μακρινή Γερμανία, όπου οι Γερμανοί πολίτες μαθαίνουν παραδοσιακούς χορούς και ομιλούν ελληνικά. Υπάρχει μια τεράστια αποδοχή από τη γερμανική κοινωνία. Υπάρχουν και ελληνογερμανικά σωματεία όπου έχουν ιδρύσει Γερμανοί οι οποίοι αγαπάνε την Ελλάδα, αγαπάνε την ελληνική παράδοση γενικότερα. Μην χάσετε το τηλεοπτικό μαγκαζίνο να τα λέμε και αυτά σήμερα στις 4:20 αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση Best. Πάμε σε νέα από τον κόσμο. Μετά τις πλημμύρες έρχεται ο χιονιάς, φέρνοντας σε πολλές χώρες της Ευρώπης θερμοκρασίες ακόμη και κάτω από το μηδέν, γεγονός που παράλληλα εντείνει τον φόβο εκτείναξης του κόστους ενέργειας. Τριψήφιος είναι ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό στην Ιαπωνία. Στην περιοχή συνεχίζουν οι μετασεισμοί που δυσχεραίουν το έργο των διασωστών. Την ίδια στιγμή, τόπο θανάτου και απόγνωσης χαρακτηρίζουν τη Γάζα, στελέχη της UNICEF. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών συνεχίζει να χτυπά το καμπανάκι στην παγκόσμια κοινότητα για τις συνθήκες που επικρατούν στη λωρίδα της Γάζας. Ο Μάρτιν Γκρίφιθς, αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, λέει πως τρεις μήνες μετά τις απεχθείς επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, η Γάζα είναι ένα μέρος θανάτου και απόγνωσης. Από την πλευρά της UNICEF αναφέρει πως η εκτός ελέγχου μετάδοση ασθενειών στα παιδιά, όπως οι περιπτώσεις διάρειας, μπορεί να μετατραπεί σε επιδημία και στο τέλος του πολέμου να πεθάνουν πολύ περισσότερα παιδιά από τις ασθένειες παρά από τον ίδιο τον πόλεμο. Την ίδια στιγμή η ένταση διαχέεται μετά και το θάνατο του Σαλέχ Αλαρούρι στη Βηρυτό. Ο Λίβανος κατέθεσε επίσημα παράπονο σε βάρος του Ισραήλ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, την ώρα που η Χεσμπολάχ εκτόξευσε δεκάδες ροκέτες προς Ισραηλινές περιοχές. Η Λιβανέζικη οργάνωση αναφέρει πως αυτή είναι η πρώτη απάντηση στη δολοφονία του Αλαρούρι. Τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους στα χαλάσματα των κτηρίων. Πάνω από 200 άνθρωποι αγνοούνται μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που χτύπησε τη χώρα την πρωτοχρονιά, ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται με τον τελευταίο απολογισμό να ανεβάζει τον αριθμό των θυμάτων σε πάνω από 120. Οι μετασεισμοί απειλούν να οδηγήσουν σε κατάρρευση περισσότερα σπίτια και να κλείσουν δρόμους ζωτικής σημασίας για τις αποστολές βοήθειας. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι δρόμοι όπου έχουν σχηματιστεί ρογμές μετά τους δεκάδες σεισμούς που συνεχίζουν να καταγράφονται στην περιοχή ενδέχεται να καταστραφούν ολοσχερώς, κίνδυνος που αυξάνεται καθώς τα επόμενα 24 ώρα αναμένονται βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας. Παγωμένες ημέρες ζει αυτή την περίοδο η Δανία. Οι χιονοθύελες και οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις μπορεί να τελείωσαν, ωστόσο ο υδράργυρος πραγματοποίησε βουτιά και βρίσκεται κάτω από το μηδέν. Οι αρχές έχουν ζητήσει από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στη Μεγάλη Βρετανία η κυβέρνηση δέχεται σφοδρή κριτική για τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν μεγάλο μέρος της Αγγλίας, την ώρα που κίτρινος συναγερμός προειδοποιεί για νέα ακραία φαινόμενα την επόμενη εβδομάδα.
Σχεδόν κάθε ποτάμι της Αγγλίας βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο υδάτων, προκαλώντας φόβους ότι οποιαδήποτε βροχόπτωση μπορεί να προκαλέσει νέες πλημμύρες. Στη Γερμανία, ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών από τη Γαλλία βοηθούν τις τοπικές αρχές για την άντληση των υδάτων. Στη Γερμανία, τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, γεγονός που εκτιμάται ότι θα πιέσει προς τα πάνω τις τιμές της ενέργειας. Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν θα επεκταθούν και στη Γαλλία μετά τις πλημμύρες που έπληξαν μεγάλο μέρος της επικράτειας. Αν και τα νερά υποχωρούν, ο κίτρινος συναγερμός για πλημμύρες παραμένει, καθώς τα ποτάμια και το έδαφος έχουν κορεστεί. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπουργίτης Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια και χρόνια πολλά!